εσάς όσους συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Ευθένης τα τελευταία 7 χρόνια. Να ευχαριστήσω τη γιατρό, τη κυρία Μαρτσέλα που μας συμπαραστέκεται κάθε φορά. Να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν και να πούμε ότι αυτός ο αγώνας σίγουρα θα το κατιερώσουμε και θα το οργανώσουμε από τον χρόνο πολύ καλύτερα. Τον έχουμε συνδέσει με το χαμό ενός πολύ αγαπημένου φίλου και μέλους του συλλόγου μας, Φτάζη του Σπυρί. Από ό,τι ξέρετε, έφυγε από κοντά μας άδικα, θα έλεγα, από πέρυσι. Και η πρόταση που εγώ θέλω να κάνω στο σύλλογό μας είναι αυτός ο αγώνας δρόμου, ο οποίος θα είναι πολύ μεγαλύτερο σε χιλιόμετρα, θα συμμετέχει και ο φίλος και άλλοι αθλητές, κάπου να συνδυαστεί με το όνομα του Στάθη του Σπυρί. Θα δούμε πώς θα το ονομάσουμε. Θα συνεδριάσει ο σύλλογος και θα αποφασίσει. Εγώ πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω πάλι για τη συμπαράσταση που είστε τώρα εδώ πέρα και θα πει δύο λόγια η αντιπρόεδρος, η κυρία Γεωργοπούλη. Λοιπόν, αγαπητοί δρομοί πρώτα, φίλοι και φίλες, μέλη του συνδέσμου μας στα σχολεία, αγαπητά μας παιδιά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας στον 8ο δρόμο αντοχής Βλαχάτα Τραπεζάκη. Μερικοί θα σκέφτονται γιατί η ίδια διαδρομή, μικρή μεν, αλλά με δύσκολα κομμάτια, με οδηγούς αυτοκινήτων να βιάζονται και να εκνευρίζονται. Όμως εμείς ερευνητικά ξεκινήσαμε και έτσι πορευόμαστε. Οι επαγγελματικές διαδρομές θέλουν περισσότερη δουλειά και προετοιμασία και να μην ξεχνάτε ότι όλα τα μέλη του ΔΣΣΜΑ του συνδέσμου μας κατοικούν στην Αθήνα και βρίσκονται εδώ για λίγες μέρες που σε αυτές τις μέρες πρέπει να χωρέσουν και εργασίες και διακοπές και πολλά άλλα. Φέτος ο 8ος δρόμος έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι αφιερωμένη στον αγαπητό και άξιο μέλος του συνδέσμου μας, Στάθη Σπυρί, που έφυγε από κοντά μας στις 9 Σεπτέμβρη 2017. Πέρυσι ήταν εδώ, ενεργή ψυχή του αγώνα, πάντα με την μπλούζα που έγραφε ευκοσμία. Κανείς από όσους τον γνώριζαν δεν τον έχει ξεχάσει. Και σε πολλούς πονάει ότι δεν βρέθηκαν εκείνη την αποφράδα μέρα στην παραλία το τραπεζάκι. Να του πιάσουν την κουβέντα, να τον αποτρέψουν να μην πει στη θάλασσα ή να τον βοηθήσουν στη δύσκολη στιγμή. Η θάλασσα, η αγαπημένη μας, τον κράτησε στην αγκαλιά της. Και τώρα βρίσκεται ψηλά μαζί με την ξανθούλα του. Σίγουρα μας κοιτάζουν και μας καμαρώνουν, όπως καμαρώνουν και το γιο του στον Κορφή, που πέρασε δύσκολα και περνάει, όμως συνεχίζει με πείσμα όλα αυτά που ξεκίνησαν οι γονείς του. Για σας που δεν είχατε την τύχη να το γνωρίσετε, θα περιγράφαμε το Στάθη το Σπυρί ως έναν αγαπητό, κοινωνικό, δραστήριο άνθρωπο, γνώσης πολλών πραγμάτων, με ιδιαίτερη λατρεία στα αμπέλια και τα κρασιά. Δεν ήταν κεφαλονίτης, ήταν γαμπρός του Νικολάκη του Μιλιαρέτη από τα Ποριαράτα. Όμως λάτρευε τούτο τον τόπο περισσότερο από τον καθένα μας. Δούλευε στον Πειραιά, ήταν γενικός διευθυντής σε ναυτιλιακή εταιρεία και κάθε Παρασκευή βράδυ έπαιρνε το τελευταίο πλοίο για το νησί μας. Την Κυριακή το βράδυ γύριζε πίσω, το ίδιο δρομολόγιο, χειμώνα, καλοκαίρι. Ελάχιστες οι φορές που έμενε στην Αθήνα. Γυρνούσε πίσω και μας έφερνε όλα τα νέα της περιοχής. Τούτα εδώ τα μετάλλια μου τα άφησε πέρυσι. Παίρνω περισσότερα, μου είπε, για να έχουμε και του χρόνου. Όλα αυτά τα φετινά που θα δώσουμε αργότερα είναι από την Κεδικέ. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Ηλία τον Μουρκουμέλη. Τώρα αυτά εδώ, που δεν θέλω να τα κρατήσω άλλο, θέλω να τα απονείμω. Θέλω να δώσω στον Γιώργο. Θέλω να δώσω σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, Σπύρο, ένα εφήμιο από το Στάθη. Γιάννα. Κώστα. Ρίτα. Μόνο έτσι θα πω θα πάρω το μετάλλι. Μόνο έτσι θα πω θα πάρω το μετάλλι. Συμβουλία. Μπάρδι. Ποια είναι το Συμβούλιο, Σπύρο.
Άλλοι από το Συμβούλιο όμως είναι, δεν ξέρω. Ήρθε από το σύνδεσμο, από το σύλλογο Τραπεζάκι. Λέχτρα που είναι.